Redmi Note 9 και Redmi Note 9 Pro, τα δύο καινούργια τηλέφωνα, mid-range τηλέφωνα από τη Redmi, η οποία είναι εταιρεία της Xiaomi, απλά έχει αποκτήσει το δικό της όνομα, δύο τηλέφωνα τα οποία για ακόμα μια χρονιά θέλουν να διεκδικήσουν το στέμμα του βασιλιά, το mid-range, δύο συσκευές οι οποίες είναι οικονομικές και έχουν αρκετές ομοιότητες, όπως μπορείτε να δείτε όσον αφορά την σχεδίασή τους, αλλά και αρκετές διαφορές τόσο στο μέγεθος όσο και στο εσωτερικό. Υπάρχει βασικά μια πρώτη σημαντικότερη διαφορά, είναι το γεγονός ότι κοστίζουν διαφορετικά χρήματα, έχουν διαφορετικό configuration. Η πρώτη διαφορά που βλέπει κανείς όταν τα παίρνει στα χέρια είναι το Note 9, το απλό. Είναι πιο μικρό, έχει οθόνη IPS Full HD+, αλλά είναι πιο μικρό σε διαστάσεις και μπορεί κάποιος αυτό να τους βολεύει λίγο περισσότερο, καθώς είναι πιο εύκολο να το κρατήσει κανείς στο χέρι. Και μάλιστα η κάμερα μπροστινή είναι στο πάνω αριστερό μέρος και όχι στο κέντρο όπως είναι στο 9 Pro. Το MIUI 11 λειτουργικό σύστημα Android 10 είναι η έκδοση που τρέχει. Στο πίσω μέρος, το οποίο έχει αυτή την όμορφη επιφάνεια, αυτό το ωραίο χρωματάκι, το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να βγάζει αυτό το χρώμα το οποίο αλλάζει ανάλογα με το πώς πέφτει το φως πάνω του. Είναι το σύστημα 4 καμερών με την κεντρική κάμερα στα 48 MP, μια ultra wide κάμερα, μια macro κάμερα στα 2 MP και έναν αισθητήρα βάθους, ενώ εδώ βρίσκεται και ο αισθητήρας του τακτικού αποτυπώματος, ο οποίος είναι σε καλό σημείο, ώστε όταν το πιάνεις το χέρι σου με το δεξί, ας πούμε, να πάει ο δείκτης. Και στα ενδότερα έχουμε ουσιαστικά μία έκδοση, αυτή αν δεν κάνω λάθος, είναι η έκδοση με τα 3 GB μνήμης και 64 GB αποθηκευτικού χώρου. Για τα χρήματα το συγκεκριμένο, επειδή το έχω δοκιμάσει αρκετά, καταφέρνει και είναι πάρα πολύ γρήγορο, δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα όλες τις λειτουργίες. Η κάμερά του βγάζει καλές φωτογραφίες, ακόμα και σε εσωτερικό χώρο όπως είμαστε εμείς εδώ, μπορεί να βγάλει φωτογραφίες στα 12 MP μέσω Pixel Binding όταν βγάζεις κανονικά, αλλά έχεις και την επιλογή, άμα θες εδώ πέρα, να πας να βγάλεις κανονικότατα στα 48 MP, το γράφει εδώ πέρα στο μενού. Άμα θέλεις εσύ, ας πούμε, να πάρεις τη φωτογραφία και θέλεις περισσότερο μεγαλύτερο μέγεθος για να κάνεις crop στη συνέχεια. Να πούμε ότι δεν υπάρχει φακός στην κάμερα που είναι zoom, το zoom γίνεται μέσω crop από τον κεντρικό τον αισθητήρα, εδώ πέρα. Έτσι και βγάζει τις φωτογραφίες. Ακόμα και έτσι όμως είναι καλό το αποτέλεσμα. Ενώ ο ultra wide είναι πάρα πολύ ευρυγόνιος και πιάνει πάρα πολύ χώρο εδώ. Έτσι, ακόμα και το δάχτυλό μου μπαίνει πολύ εύκολα. Και εδώ που το έχω το δάχτυλό μου και μπαίνει μέσα, έτσι. Πρέπει να το πιάσεις εδώ για να βλέπεις καλά. Υποστηρίζει βίντεο μέχρι ανάλυση 1080p στα 30fps και με τους δύο τους φακούς. Ο media επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι καλός και συνεργάζεται καλά για την μπαταρία των 5000 mAh για να μπορεί να αντέχει πάρα πολύ όσον αφορά στην αυτονομία της συσκευής. Να πούμε επίσης ότι έχει και ήρντα αισθητήρα εδώ πέρα για να το χρησιμοποιήσει σαν τηλεκοντρόλ, ενώ δέχεται και δύο κάρτες και κάρτα microSD ταυτόχρονα. Έχει και FM radio το συγκεκριμένο τηλέφωνο, το οποίο μάλιστα δουλεύει χωρίς να χρειάζεται να βάλεις ακουστικά. Δουλεύει το ραδιόφωνο εδώ, χωρίς να χρειάζεται καν να βάλεις ακουστικά και φυσικά δέχεται και ακουστικά, κάτι που πολλοί κόσμος ψάχνει να μπορέσει να συνδέσει τα παραδοσιακά του ακουστικά. Πηγαίνοντας τώρα στο Redmi Note 9 Pro, έχουμε μια μεγαλύτερη συσκευή με οθόνη 6,67 inches. Είναι διαφορετική και η αίσθηση που σου δίνει στο πίσω μέρος, είναι δηλαδή το βλέπεις ότι είναι διαφορετική κατασκευή. Εδώ πέρα ουσιαστικά πηγαίνει το πλαστικό και καλύπτει μέχρι το πλάι, ενώ εδώ πέρα έχουμε ένα διαφορετικό περίβλημα και πλάτη, η οποία είναι γυάλινη, είναι πιο ποιοτικό στο χέρι, το καταλαβαίνεις αυτό, και έχει και τελείως διαφορετικό configuration και στις κάμερες, παρόλο που το design είναι παραπλήσιο. 64 MP κεντρική κάμερα, πάλι ultra wide, νομίζω στα 8 MP. Ο macro φακός όμως είναι στα 5 MP, ενώ έχουμε και έναν αισθητήρα βάθους, ο οποίος macro φακό έχει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αφού πρώτα ανοίξουμε τη συσκευή με το power button που είναι στο πλάι και είναι και ταυτόχρονα αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, να πω ότι τώρα το ανοίγω και μου λέει ότι θέλει εδώ το pattern, αλλά άμα το ακουμπήσω ξεκλειδώνει κατευθείαν γιατί ο αισθητήρας είναι στο πλάι και θεωρώ ότι είναι βολικό γιατί με το που το πιάνεις ουσιαστικά το τηλέφωνο και πας να το ανοίξεις ξεκλειδώνει κατευθείαν χωρίς να κάνεις κάποια άλλη κίνηση. Ο μάκρο αισθητήρας λοιπόν που έχει εδώ η κάμερα έχει ενσωματωμένο, πηγαίνεις εδώ πέρα και το επιλέγεις, ενσωματωμένο autofocus, το οποίο σημαίνει ότι εγώ ακόμα και να πάω εδώ πάει και προσπαθεί να εστιάσει. Δεν είναι fixed focus σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Βάζω το χέρι μου εδώ. Βλέπεις ότι εστίασε. Και εδώ πόσο κοντά.
και φαίνονται ακόμα και οι πόροι από το δέρμα που θα έλεγε και η Μαντό. Αυτό λοιπόν με τον αισθητήρα να είναι μάλιστα στα 5 MP είναι κάτι που δεν το συναντά πολύ συχνά σε τηλέφωνα και μπορεί οι μάκρο φωτογραφίες να είναι κάτι, ένα γκίμικ ας πούμε, αλλά όντως με το συγκεκριμένο επειδή έχει και ο autofocus μπορεί να βγάλει πραγματικά καλές μάκρο φωτογραφίες. Ο κεντρικός αισθητήρα στα 64 MP βγάζει φωτογραφίες στα 16 MP, τη σου δίνει δυνατότητα πάντα να βγάλει και στα 64 MP, έτσι όπως έβγαλα εγώ τώρα και την επεξεργάστηκε αρκετά γρήγορα, δηλαδή την είδα κατευθείαν. Αυτή εδώ πέρα η λήψη είναι στα 64 MP. Υποστηρίζει βίντεο μέχρι 4K στα 30 fps άμα χρησιμοποιείς τον κεντρικό αισθητήρα και 1080p 30 fps άμα πας με τον ultra wide, εδώ δηλαδή λοιπόν είναι ο ultra wide φακός. Γενικότερα η κάμερά του τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά την ημέρα και συμπαθητικά το βράδυ, ειδικά για την κατηγορία τιμή είναι εξαιρετική η κάμερα που προσφέρει. Να πούμε επίσης ότι το τηλέφωνο και αυτό εδώ πέρα έχει IR Blaster που λέμε για να χρησιμοποιείς να το χρησιμοποιείς σαν τηλεκοντρόλ και αυτό εδώ πέρα έχει έξοδο ακουστικών και ένα από τα σημαντικά είναι το γεγονός ότι η τεράστια μπαταρία που έχει μέσα 5.000 mAh φορτίζει αρκετά γρήγορα καθώς υποστηρίζει ταχεία φόρτιση στα 30 W με τον φορτιστή να είναι μέσα στη συσκευασία, οπότε να σου δίνει δυνατότητα να φορτίσεις το τηλέφωνο πάρα πολύ γρήγορα και να σου κρατήσει πάρα πολύ φυσικά και την μπαταρία. Υπάρχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο, αλλά εδώ πέρα μου ζητάει να βάλω ακουστικά για να λειτουργήσει. Οθόνη Full HD και εδώ πέρα, η οποία μάλιστα υποστηρίζει και HDR και γενικότερα είναι μια σημαντική αναβάθμιση καθώς έρχεται με το Snapdragon 720G περισσότερη μνήμη, 6 GB μνήμης, 64 GB αποθηκευτικού χώρου βέβαια, αλλά και εδώ πέρα έχεις δύο κάρτες SIM, δυνατόν να βάλεις δηλαδή δύο κάρτες SIM και να βάλεις και κάρτα microSD. Όμως ο 720G και τα 6 GB προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το hardware που έχει το Note 9 το απλό. Άμα θες καλύτερες επιδόσεις θα πας σίγουρα στο 9 Pro. Το 9 είναι μικρότερο, βολικότερο στην τσέπη και σίγουρα οικονομικότερο, χωρίς όμως να πεις ότι άμα αρχίσεις να το χρησιμοποιείς μπορεί να αντιμετωπίσεις προβλήματα και κολλήματα και τα σχετικά. Μια χαρά κάνει και αυτό τη δουλειά του για τα χρήματα που προσφέρει. Δύο συσκευές οι οποίες πραγματικά αξίζουν την προσοχή σας με καλές κάμερες, καλές οθόνες, μεγάλη αυτονομία και ωραία ενδιαφέροντα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά, με το Note 9 Pro να είναι σαφώς μια, να νιώθεις ότι είναι μια πιο premium λύση και στο χέρι, σύν το γεγονός ότι είναι καλύτερο επεξεργαστή, καλύτερη κάμερα και μεγαλύτερο στο χέρι. Ποιο θα έπαιρνες?